Προς τι αυτή η κόντρα, λοιπόν, αν υπάρχει κόντρα, και πώς νιώθεις εσύ απέναντι σε όλη αυτή την ιστορία με την οικογένεια? Εγώ δεν νιώθω ούτε κάποια κόντρα, ούτε έχω κάποιο. Κρατάω κάποια κακία σε όλο αυτό. Αλλά εφόσον ο Τριαντάφυλλος ήθελε να μάθει την αλήθεια και θεωρώ πλέον ότι βγήκε η αλήθεια, νομίζω ότι θα έπρεπε να με πλησιάσει και να μου έλεγε ότι έκανα λάθος. Εκεί θα το εκτιμούσα πάρα πολύ. Άρα εσύ σήμερα δεν αισθάνεσαι ότι έχεις μια διαμάχη με την οικογένεια του Παντελή? Όχι, θεωρώ ότι είμαι απλά πολύ αδικημένη από την οικογένεια του Παντελή. Δεν έχω καμία διαμάχη σε καμία περίπτωση. Σε τι νιώθεις αδικημένη? Νιώθω αδικημένη γιατί θα μπορούσαν όλη αυτή την αναζήτηση της αλήθειας να την έκαναν σε πιο χαμηλούς, σε πιο σιωπηλούς τόνους, ώστε να βοηθήσουν και εμένα να ξανασταθώ στα πόδια μου. Γιατί ήμουν πάρα πολύ αδύναμη και δέχτηκα μεγάλο πόλεμο. Δηλαδή, όταν διαχειρίζεσαι πλέον το όνομα του Παντελή και εκείνο το όνομα φέρει πίσω τόσους φαν, όπου φυσικά και θα σπαστούν τη δική σου άποψη και βλέπεις ότι αυτή η άποψη τους εναντιώνει προς ένα άτομο το οποίο ακόμα παλεύει να σταθεί στα πόδια του, θα μπορούσαν να τουλάχιστον να έλεγαν και ότι ας σταματήσει όλο αυτό και ότι είναι θα φανεί στο δικαστήριο. Να αφήσουμε και αυτό το κορίτσι να σηκωθεί στα πόδια του. Μιλάς πολύ συνετά σήμερα. Θα σου πω όμως ότι εκείνες τις ημέρες, το λέω αντιλαμβανόμενος βεβαίως και την ψυχολογία σου και τα όσα έχεις περάσει τότε κτλ., δεν μιλούσες με την ίδια ψυχραιμία. Επιτέθηκες και εσύ στην οικογένεια και μέσα από το Facebook έγραψες πράγματα τα οποία για κάποιον που έχει χάσει ένα δικό του άνθρωπο πονούσαν. Εγώ τι έλεγα, δυστυχώς, και ό,τι έγραφα είχε πάντα την χειρότερη εκδοχή των πραγμάτων. Έλεγα κάτι ότι οτιδήποτε ήταν αυτό που έγραφα, πάντα το μετέφραζαν ως ότι είναι το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσε να υποθεί. Δεν θεωρώ ότι έκανα άδικες επιθέσεις στην οικογένεια του Παντελή, αν έκανα επιθέσεις. Θεωρώ απλά ότι έλεγα τη δική μου αλήθεια. Κάτσε, όταν έγραψε για παράδειγμα ότι ο αδερφός του κάνει τη ζωούλα του και κάποιος άλλος δεν μπορεί να κάνει τη δική του, δεν ήταν unfair, ας πούμε? Φυσικά και μπορεί να κάνει τη ζωούλα του και να συνεχίσει τη ζωή του. Αλλά όταν ο αδερφός του Παντελή κοινοποιεί κάποια σημειώματα στο Facebook που τα βρήκε στο σημείο του ατυχήματος, τα οποία είναι από άγνωστα αποστολέα και δεν βοηθούν και δεν εξυπηρετούν σε κάτι, δεν είναι αποδεικτικό στοιχείο για το δικαστήριο, στα οποία σημειώματα με χαρακτηρίζουν ως ψευδομάρτυρα και ότι κάνω παράνομες δουλειές, εμένα αυτό με στοχοποιεί. Να σου δώσω άλλο παράδειγμα. Ηρωνεύτηκε στην κλοπή που είχε γίνει στο πρακτορείο τους. Και είχες γράψει τότε, τους κλέψαν το πρακτορείο, λύκος στα πρόβατα, DNA και διάφορα άλλα τέτοια. Δεν την ηρωνεύτηκα, απλά έκανα καυστικό χιούμορ και απλά ήταν κάτι που ήταν αναφερόμενο στο γεγονός ότι εκείνοι διόριζαν πραγματογνώμονες και τεχνικούς συμβούλους για να βρούνε την εξέλιξη τέλος πάντων του τροχαίου που πίστευαν ότι δεν ήταν η αληθινή. Αυτά που λέγανε οι αρχές. Από τη στιγμή που αμφισβητούσαν τις αρχές, δεν έλεγα κάπου ψέματα. Χώραγε χιούμορ, Ερμίνα. Τώρα να το δούμε και λίγο έτσι με την ψυχραιμία της απόστασης του χρόνου. Χώραγε καυστικό χιούμορ σε αυτή την υπόθεση? Δεν πάβει να είναι μια οικογένεια που έχει χάσει έναν άνθρωπο. Χώραγε χιούμορ? Χώραγε να με λένε ότι κάνω παράνομες δουλειές σε μια κοπέλα η οποία ήταν 5 μήνες στο νοσοκομείο και κινδύνεψε να χάσει τη ζωή της και ήταν μαζί με το παιδί τους. Σήμερα, 1,5 χρόνο μετά, έχεις μετανιώσει για κάποια από αυτά τα σχόλια? Όχι, δεν έχω μετανιώσει. Θεωρώ ότι δέχτηκα πολύ μεγάλο πόλεμο και απλά υπερασπίστηκα τον εαυτό μου. Η αλήθεια μου θεωρώ ότι αποδείχτηκε και με το παραπάνω, με την εισαγγελική απόφαση. Οπότε δεν έλεγα κάποια ψέματα. Έχουν κάνει μια αγωγή σε βάρος σου για αυτά τα αποσταρίσματα στο διαδίκτυο και ζητούν μάλιστα και αποζημίωση για αυτά τα οποία έγραφες τότε, για προσβολή. Είναι κάποιες προτάσεις που έχουν τη χειρότερη εκδοχή των πραγμάτων που θα μπορούσαν να έχει υποθεί, θεωρώ, και ότι αν ο εισαγγελέας αποφασίσει ότι πρέπει να εκδικαστούν αυτά τα χρήματα και να τα πάρουν, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα να πάρουν αυτά τα χρήματα και είμαι πάρα πολύ περήφανη που είπα αυτά που είπα και τότε ήξερα ότι θα μπορούσα και να πλήρωνα γι' αυτά. Αλλά με ενδιαφέρει η αξιοπρέπειά μου και όχι τα χρήματα. Αν με ενδιαφέραν τα χρήματα,
δεν θα μίλαγα ποτέ. Καθόμουν στο πίσω κάθισμα, η αποζημίωσή μου ήταν αναμενόμενη, όποιος και αν ήταν ο οδηγός, με ενδιαφέρει η εικόνα μου. Δεν ήθελα να ζω με αυτή την εικόνα. Έχεις πει αρκετά. Θέλω να σε ρωτήσω συμπερασματικά εσύ τι προσάπτεις στην οικογένεια Μίνα. Και από όλα όσα έχουν ακουστεί, τι πιστεύεις ότι σε αδικεί περισσότερο. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ξεχνάει εύκολα και δεν κρατάω κακίες. Το μόνο που θα ήθελα, δεν προσάπτω κάτι, απλά εκείνο που έχω να πω είναι ότι έπρεπε να καταλάβουν και τη δική μου μητέρα, η οποία δεν έφυγε και εκείνη σε κάτι. Θα έπρεπε να έρθουν στο νοσοκομείο να βρουν εμένα, να μιλήσουν μαζί μου, να ακούσουν τι έχω να τους πω για τον Παντελή και μετά να μπορούσαν να κινηθούν ανάλογα. Εκείνοι δεν ήρθαν ποτέ. Αν έτσι όπως καθόμαστε εμείς εδώ και συζητάμε ωραία και ήρεμα σήμερα, καθόταν μαζί μας και η μητέρα του Παντελή, τι θα της έλεγες? Καταλαβαίνω πολύ τον πόνο της. Τον καταλαβαίνω τον πόνο της. Ίσως είναι και εκείνο το πρόσωπο το οποίο δεν μπορώ να πω κάτι. Τι να πει σε μια μητέρα που έχασε το παιδί της, αλλά την άλλη τι να. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Θεωρώ ότι ήμουν σε πολύ δύσκολη θέση. Θα μπορούσαν να γίνουν όλα αυτά σιωπηλά. Αν γινόταν σιωπηλά, εγώ και να έφταιγα και να έβγαινε τέλος πάντων η απόφαση του δικαστηρίου και να πάλι να πήγαινε στο αρχείο, αν το κάναν σιωπηλά, θα πήγαινα να την βρω. Με όλη αυτή την επίθεση που δέχτηκα, φοβάμαι να πάω να μιλήσω σε αυτούς τους ανθρώπους. Αν είχες την ευκαιρία και αυτό το πράγμα μπορούσε να το διαχειριστείς αλλιώς, θα ήθελες λες να μην είχαμε φτάσει ποτέ σε αυτή την διαμάχη. Εγώ πιστεύω, Αντώνη, ότι αν ο Παντελής ήταν μαζί μας και εγώ είχα πάθει όλη αυτή τη ζημιά και είχα τόσο σοβαρά προβλήματα υγείας, εκτός ότι αν ήταν ο Παντελής δεν θα ζητούσα καμία αποζημίωση, ο Παντελής δεν θα επέτρεπε να μην αποζημιωθώ και να μην ήθελε το καλύτερο για μένα. Ήταν αυτός ο χαρακτήρας.